Παρακαλώ σταματήστε. Κύριε Ξηδάκη, σας παρακαλώ, μιλάω εγώ τώρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχετε το λόγο. Είναι συγκεκριμένος ο κανονισμός πρώτον και σας το λέω ευθύτατα. Έχετε δικαίωμα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν γράφονται στα πρακτικά, κύριε Γεωργιάδη. Δεν γράφονται στα πρακτικά αυτά τα οποία λέτε. Παρακαλώ πολύ. Πρώτον, δεν γράφονται στα πρακτικά. Δεύτερον, εσείς ιδιαίτερα έχετε τη δυνατότητα. Μη με διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Μη με διακόπτετε. Ουδείς αναφέρθηκε πρώτον δεν αναφέρθηκε το όνομά σας. Μη με διακόπτετε. Θα με ακούσετε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Δεν θα στήσουμε επεισόδιο εδώ πέρα μες. Καταλάβατε. Κύριε Γεωργιάδη, αφήστε στα... Κύριε Γεωργιάδη, πρώτον, δεν αναφέρθηκε το όνομά σας. Δεύτερο, παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δεύτερον, γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία που γίνεται όταν απαντάει ο Πρωθυπουργός και μάλιστα σε αρχηγό κόμματος στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και τρίτον, είστε υψηλός αξιωματούχος, αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα μπορούσατε ή μπορείτε και από εδώ και πέρα το κόμμα σας δια του αρχηγού ή με τρόπο που εσείς θα κρίνετε να αξιοποιήσετε που δεν το έχετε κάνει επί 15 μήνες την δυνατότητα και τη θέληση του Πρωθυπουργού να παρίσταζετε σε τέτοιες συζητήσεις. Παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Σας παρακαλώ. Σε συζήτηση λοιπόν που γίνεται με πρωτοβουλία άλλου αρχηγού κόμματος, όπου μάλιστα δεν αναφέρεστε ατομικά, είναι αδιανόητο δια της παρουσίας σας στην αίθουσα να θέλετε να πάρετε το λόγο. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε το λόγο, αφού παρακαλώ χαιρετήσουμε τα παιδιά που είναι εδώ.